Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με μία άλλη σειρά PLC και συγκεκριμένα της εταιρείας Siemens. Είναι η μικρή σειρά, είναι τα logo. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που βλέπετε εδώ είναι, σας είναι το logo Soft Comfort, το 8,1 η έκδοση. Και έχω επιλέξει εδώ στην αρχή να προγραμματίσω με το συγκεκριμένο logo PLC, γιατί έχει διάφορα μοντέλα, το οποίο έχει και οθόνη. Ας πάμε όμως να δούμε το πρόβλημά μας και τι χρειάζεται να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ταινιοδιάδρομο ο οποίος μεταφέρει κάποια αντικείμενα από εδώ προς τα εδώ. Εδώ κάπου υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ανά 8 τα αντικείμενα, τα τοποθετεί σε ένα τελάρο και στη συνέχεια πρέπει η μηχανή να σταματάει, οπότε να σταματάει να γυρνάει ο ταινιοδιάδρομος, να βάζει το τελάρο να το τοποθετεί κάπου και να βάζει ένα καινούριο για να μπορεί να βάλει τα καινούργια 8 τεμάχια. Οπότε θα δώσουμε και ένα χρόνο στο να σταματάει η ταινία, ας πούμε γύρω στα 10 δευτερόλεπτα που υποθέτουμε ότι είναι ένας χρόνος να πάρει το τελάρο και να βάλει ένα καινούριο. Το πώς αν θα περνάνε ή όχι 8 αντικείμενα, θα έχουμε ένα φωτοκύτταρο το οποίο θα παίρνουμε feedback από το φωτοκύτταρο ότι περνάνε κάθε φορά που θα κόβει τη δέσμη εδώ πέρα αυτή η κόκκινη. Θα το έχουμε σε μία είσοδο στο PLC και θα βάλουμε ένα counter δηλαδή ένα μετρητή, ότι κάθε φορά που θα φτάνει στο νούμερο 8 να σταματάει το μοτέρ που είναι εδώ πέρα, να περιμένει 10 δευτερόλεπτα με ένα χρόνο και στη συνέχεια να ξαναδίνει το μοτέρ μέχρι να ξαναμετρήσει 8 αντικείμενα. Και στο τέλος θα δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το κάνουμε να εμφανίζεται και στην οθόνη, γιατί από τη στιγμή που το PLC έχει οθόνη μπορούμε να βάζουμε και κάποιες πληροφορίες, κάποια σφάλματα ή οτιδήποτε άλλο εμείς θέλουμε να δείχνει οθόνη. Και θα δούμε πώς θα το κάνουμε σε block διαγράμμα. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι πως είναι το πρόγραμμα, είναι για να φτιάξουμε block διάγραμμα που είναι και το επιθυμητό αρχείο που θέλει το πρόγραμμα, το PLC για να κάνω download. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε σε ladder όπως είδαμε την προηγούμενη φορά και στη συνέχεια θα το προγραμματίσουμε σε block για να δούμε και τη διαφορά, ουσιαστικά να δούμε πώς μπορώ εγώ που ξέρω να κάνω ladder να κάνω block diagram. Πόσο δύσκολο είναι να το κάνω αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα με αυτό εδώ το κουμπί να μετατρέψουμε από το ένα στο άλλο να πάμε, οπότε δεν θα έχουμε θέμα, αλλά γενικότερα είναι καλό να μάθουμε να προγραμματίζουμε και σε block διαγράμματα. Οπότε παίρνω εδώ μια ανοιχτή επαφή, τη J1, την οποία πρέπει να τη συνδέσω εδώ για να έχει ρεύμα, αλλιώς δεν λειτουργεί, και στη συνέχεια θα δώσω τη J1 σε έναν counter, οπότε θα πάρω έναν counter από εδώ, τον βάλω εδώ. Και στην είσοδο εδώ βλέπουμε έχει reset και counter. Οπότε εγώ θέλω να κάνει count. Θα το πω να ενεργοποιείται στα 8, δηλαδή να βγάζει έξοδα στις 8 μετρήσεις, άρα στα 8 αντικείμενα που θα περάσουν. Στη συνέχεια την έξοδο του counter, άρα πάλι παίρνω μια ανοιχτή επαφή από εδώ πέρα, την οποία αφού counter λέγεται σε 001, θα γράψω εδώ σε, θα μου βγάλει κατευθείαν το 001. Άρα την ανοιχτή επαφή το counter θα τη δώσω σε μία έξοδο, δεν θα βάλω ρελέ το Q1, θα τα αλλάξω αυτό και θα βάλω ένα flag. Το flag, πολύ απλά, δεν είναι έξοδο του PLC. Αυτό ας πούμε το PLC έχει 4 εξόδους, Q1, Q2, Q3, Q4. Αυτό εδώ, που φαίνεται σαν να είναι ποινίο εδώ πέρα, είναι μία μνήμη. Δηλαδή, τι κάνει αυτό με απλά λόγια. Ένα γεγονός το οποίο έγινε το κρατάω μέσα στο πρόγραμμα, δεν υπάρχει hardware κάπου έξω και κάποια στιγμή που θα χρειαστώ αυτή την πληροφορία, δηλαδή αυτό αν είναι ανοιχτό ή κλειστό 0 ή 1, θα τη χρησιμοποιήσω. Γενικά μνήμες χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και είναι και λογικό, γιατί αν δεν χρησιμοποιούσαμε μνήμες και είχαμε απλά εξόδους, έπρεπε να έχουν πάρα πολλές εξόδους για ένα μεγάλο πρόγραμμα. Οπότε θα πάρουμε τώρα την ανοιχτή επαφή της συγκεκριμένης μνήμης, της Mi1. Ωραία, θα τη δώσουμε ρεύμα. Και όταν αυτό ενεργοποιείται, όταν δηλαδή πάρω 8 αντικείμενα να περάσουν μπροστά από την ταινία, θα πάρω ένα χρονικό και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πάρω ένα off. Είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο ένα delay on, τώρα θα δούμε ένα delay off, που κάνει ακριβώς το αντίθετο. Θα του δώσουμε 10 δευτερόλεπτα, εδώ μπορούμε να επιλέξουμε αν ο αριθμός που θα δώσουμε εδώ θα είναι ώρες, λεπτά ή δευτερόλεπτα. Εμείς θέλουμε 10 δευτερόλεπτα, οπότε τα αφήνουμε, βάζουμε 10. Οκ. Okay. Λοιπόν,
Άρα, αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι μόλις μετρήσει 8 αντικείμενα το φωτοκύτταρο, θα δώσει έξοδο και θα οπλίσει το μη 1, το οποίο μη 1 θα δώσει στο χρονικό και θα αρχίσει να οπλίζει. Τώρα, πάρουμε τώρα την επαφή την ανοιχτή του ΤΑΦ 2 του χρονικού. Θα γράψω εδώ ΤΑΦ για να μου το βρει εύκολα. Θα βάλω άλλη μία μνήμη, γιατί τώρα μπορεί πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε να τα κάνουμε, να γινόταν το κώδικας και με λιγότερες γραμμές, αλλά καλό είναι να μάθουμε να δουλεύουμε και λίγο με flags, που είναι πολύ σημαντικά γενικότερα, στο μέλλον θα τα χρειαστούμε πάρα πολύ, οπότε είναι καλό να εξοικειωνόμαστε με αυτό το πράγμα. Άρα, κάθε φορά που το χρονικό ουσιαστικά παίρνει σήμα από το μη 1, θα πάρουμε την ανοιχτή επαφή του μη 2 Ωραία, θα βάλουμε και λίγο πιο κοντά να είναι όλα σε μια σειρά. Θα κάνουμε reset το counter. Αν δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που φτιάξαμε και θέλουμε μέχρι ένα σημείο να δοκιμάσουμε και να δούμε δουλεύει αυτό που κάναμε, έχει κάποιο νόημα, μήπως κάπου μπερδεύομαι, υπάρχει αυτή η επιλογή που είναι το simulation, το οποίο πατώντας το μπορούμε να οπλίσουμε, βλέπουμε το, καταρχάς ότι μετράει ο counter μας, έτσι. Άρα αυτό είναι σωστό. Πρέπει στην επόμενη φορά που θα το ξαναοπλίσω το Y1 και θα δώσω είσοδο, να βγάλει έξοδο ο counter, οπότε να ενεργοποιηθεί το μη 1 που με τη σειρά του θα ενεργοποιήσει το χρονικό και να δούμε αν θα γίνει reset το counter. Οπότε με το που το κάνω αυτό βλέπω ότι μετράει το χρονικό, το μη 2 έχει ρεύμα για όσο το χρονικό λειτουργεί και το μη 2 που έχει ρεύμα γιατί έκλεισε αυτή η επαφή μηδενίζει το χρονικό, οπότε όλα είναι καλά. Άρα αυτό έχει και ένα καλό πλεονέκτημα ότι όσο μετράει ο χρόνος αυτό στα 10 δευτερόλεπτα, αυτό εδώ δεν μετράει το χρονικό, οπότε το counter, συγγνώμη. Οπότε ξέρω ότι μπορεί κάποιος να βάλει, επειδή είναι σταματημένη ταινία, το χέρι του, να περάσει το οτιδήποτε, να μην μετρήσει και ξεκινήσει από το 3 και περάσουν 5 αντικείμενα και ξανασταματήσει, για παράδειγμα, ο ταινίο διάδρομος άσκοπα. Έτσι. Τώρα, στη συνέχεια, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αφού βγούμε από το simulation για να μας αφήσει να συνεχίσουμε να προγραμματίζουμε, είναι να βάλουμε το motor. Οπότε θα βάλουμε την κλειστή επαφή του μη 2. Ωραία. Το βάλουμε και αυτό στην ευθεία. Στο Q1. Όπου το Q1 θα είναι το μοτέρ μας. Άρα κάνοντας αυτό εδώ το πράγμα, για να δούμε τι πετυχαίνουμε. Το μοτέρ έχει ρεύμα, άρα η ταινία γυρνάει, άρα περνάνε αντικείμενα. Μόλις φτάσουν 8 αντικείμενα, ανοίγει η κλειστή normally close επαφή του μη 2, άρα το μοτέρ βγαίνει εκτός για 10 δευτερόλεπτα, παίρνει το τελάρο, το αλλάζει το τελάρο, το ξαναβάζει, συνεχίζει αυτό εδώ πέρα να γυρνάει το μοτέρ. Τώρα θα κάνουμε και κάτι ακόμα, θα βάλουμε και μια ασφάλεια, θα βάλουμε αυτό που το γνωστό σε όλους μας μανιτάρι stop, σε περίπτωση που κάτι γίνει να πατήσει ο χειριστής το μανιτάρι και να σταματήσει η μηχανή. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα βάλουμε μια κλειστή επαφή, θα σβήσουμε αυτόν εδώ τον κλάδο και θα παρεμβάλλουμε μια κλειστή επαφή, ας πούμε το Y2, θα βάλουμε το μανιτάρι στο Y2 και πάμε να δούμε τι γίνεται. Λειτουργεί το μοτέρ, αλλά για κάποιο λόγο συμβαίνει κάτι και εγώ θέλω να τη σταματήσω την ταινία πριν τα 8 τεμάχια περάσουν από το φωτοκύτταρο. Πατώντας το μανιτάρι, κλείνει το μοτέρ. Λειτουργούν όλα, το φωτοκύτταρο μπορεί να μετράει οτιδήποτε, που λογικό είναι να μην μετράει από τη στιγμή που σταμάτησε η ταινία, πώς θα περνάνε αντικείμενα, αλλά το μοτέρ έχει σταματήσει. Μόλις κάποιος βγάλει το μοτέρ, το μανιτάρι από τη θέση που έχει μπει τώρα, το stop δηλαδή, τότε συνεχίζει και παίρνει το μοτέρ και η διαδικασία έχει ως εξής. Αυτό τώρα, για να το περάσω εγώ στο PLC, πρέπει να το κάνω σε block διάγραμμα, να το προγραμματίσω ουσιαστικά σε function block. Για να το κάνω αυτό, μπορώ απλά να πατήσω εδώ πέρα τη μετατροπή, convert to function block diagram, ουσιαστικά σημαίνει το FDP, το πατάω και να το. Πάμε τώρα να δούμε με ποια λογική έχει γίνει αυτό, αφού πρώτα τα κάνουμε λίγο πιο αραιά, έτσι που τα έχει μαζέψει
Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψουμε το πρόγραμμα, έτσι. Βάλουμε εδώ. 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 Λοιπόν, πάμε να τα δούμε έναν τον κλάδο από το ένα κομμάτι στο άλλο. Το J1 είναι είσοδο σε έναν counter. Το J1 δίνει είσοδο σε ένα counter. Άρα εδώ να σας πω μάλλον ότι η είσοδος στα μπλοκ διαγράμματα είναι από τα αριστερά, ενώ η έξοδος είναι από τα δεξιά. Ωραία, την πρώτη γραμμή την λύσαμε. Η έξοδος του counter, άρα η δεξιά πλευρά, δίνει στο μη 1. Η έξοδος του counter, άρα η δεξιά πλευρά, δίνει στο μη... Τώρα εδώ... Είναι λίγο κολλητά αυτό. Μ' αρέσει, το βγάλουμε. Το κάνουμε γι' αυτό λίγο έτσι. Ωραία. Η έξοδος του counter δίνει στο μη 1. Ωραία, μέχρι στιγμής όλα καλά. Το μη 1, η έξοδος του μη 1, άρα το δεξί μέρος του μη 1, δίνει στο χρονικό στην είσοδο του TAF2. Άρα η έξοδος δίνει στο χρονικό στο TAF2, δηλαδή εδώ πέρα. Ωραία. Στη συνέχεια η έξοδος του χρονικού δίνει στο μη 2. Άρα η έξοδος του χρονικού δίνει στο μη 2. Ωραία. Το μη 2 κάνει και reset το counter, άρα το μη 2 εδώ, γι' αυτό έχει και μία διακλάδωση εδώ πέρα, κάνει και reset το counter, ωραία. Και στη συνέχεια, εδώ έχει το ενδιαφέρον, πώς κάνουμε την κλειστή επαφή που ουσιαστικά είναι η μόνη διαφορά με το ladder ή μετατροπή ας πούμε αυτήν, ότι από το μη 2 πώς δίνω στο Q1 με κλειστή επαφή. Από το μη 2 λοιπόν, άμα πάω στο... Q1, βλέπω ότι αυτή τη γραμμή αν την ακολουθήσω έρχεται από εδώ, κατεβαίνει, πάει εδώ και μπαίνει, πριν πάει στο Q1, μπαίνει σε αυτό εδώ το block. Τι είναι αυτό εδώ το block? Αυτό εδώ το block είναι μία πύλη end. Αυτή η πύλη end ουσιαστικά τι κάνει, αν το σβήσω μάλλον αυτό το κλάδο για να σας βοηθήσω να το καταλάβετε καλύτερα και το κάνω έτσι, το κάνω πάλι convert. Για να είναι πιο εύκολο στην κατανόηση πιο πολύ της πύλης αυτής, θέλω εγώ το μη 2, η έξοδος του μη 2, η κλειστή επαφή να δίνει στο Q1, σωστά. Άρα, έχω αυτό εδώ το Q1, έχω αυτό το περίεργο διάγραμμα και το μη 2. Το μη 2 πριν δώσει στο Q1, όπως εδώ πέρα δίνει κατευθείαν η κλειστή επαφή, περνάει από μία πύλη NOT. Η πύλη NOT τι κάνει, παίρνει ρεύμα και δεν βγάζει ρεύμα. Της δίνεις ρεύμα και δεν βγάζει ρεύμα. Και το αντίθετο, αν δεν της δώσεις ρεύμα, βγάζει. Αυτή τη στιγμή δεν περνάει ρεύμα από εδώ. Αλλά από εδώ μέχρι εδώ ο κλάδος παίρνει ρεύμα. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από εδώ. Βλέπουμε ότι δεν της στέλνω ρεύμα, είναι μπλε, αλλά παίρνει. Αυτό κάνει η πυλίνο του. Ουσιαστικά αντιστρέφει αυτό που της στέλνει στην είσοδο. Ό,τι της στέλνεις εδώ, παίρνει το αντίθετο. Άρα, έτσι κάνουμε μια κλειστή επαφή ουσιαστικά. Με μία πύλη NOT μετά την έξοδο της επαφής που θέλουμε. Τώρα, εδώ όμως, αν παρατηρήσουμε, έχουμε μία διαφορετική πύλη που είναι η πύλη END. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μόνο όταν ισχύει, επειδή εδώ πρέπει να ισχύουν δύο συνθήκες στο προηγούμενο, ας το κάνω όπως το είχα κάνει πριν, δεν ξέρω αν εδώ γίνεται, αν δεν γίνεται, δεν με αφήνει να πάω πίσω. Είχαμε και το J2 κλειστή. Εδώ πρέπει να ισχύουν δύο συνθήκες για να μπορέσει να πάρει ρεύμα το Q1. Πρέπει να είναι κλειστό το μη 2 και η είσοδος J2 κλειστή και μόνο τότε παίρνει ρεύμα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα που έχουμε μία πύλη end. Τι γίνεται? Εδώ αυτά εδώ τα δύο τα κυκλάκια είναι NOT. Άρα, όταν δεν έχω εδώ ρεύμα και δεν έχω και εδώ ρεύμα, οι δύο NOT θα βγάλουν ένα, άρα η πύλη END θα βγάλει στην έξοδό της ένα. Να θυμίσω ότι η πύλη END, εδώ έχω δύο εισόδους. Έχω μία είσοδο και μία ακόμα. Η πύλη END, άρα έχω διάφορες περιπτώσεις για την είσοδο Α, για την είσοδο Β και εδώ ας πούμε ότι είναι η έξοδος. Πρώτη περίπτωση είναι να έχω 0 και 0. Βγάζει 0. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχω 0 στο α και 1 στο β. Η πύλη μου βγάζει πάλι 0. Η τρίτη περίπτωση να έχω 1 στο α, 0 στο β
η πύλη μου πάλι βγάζει 0. Και η τέταρτη περίπτωση είναι να έχω ρεύμα και στο α και στο β, οπότε αυτή η πύλη άγει. Άρα ουσιαστικά βγάζει έξοδος. Αυτό συμβαίνει και εδώ πέρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή αν το μεγεθύνουμε και το κάνουμε και ένα simulink για να το δούμε. Πατήσω και το simulink. Δεν έχω ρεύμα και δεν έχω ρεύμα, αλλά εδώ έχω δύο not. Άρα ουσιαστικά μπαίνει ρεύμα από το α, μπαίνει ρεύμα και από το β. Άρα η είσοδος μου, μου βγάζει, η έξοδος μάλλον της end, μου βγάζει άσο και το motor είναι ενεργοποιημένο. Έτσι λειτουργεί. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Πάμε να δούμε αυτό που είπαμε στο τέλος, την οθόνη. Οπότε ερχόμαστε εδώ στο πρόγραμμά μας και παίρνουμε από τα special functions εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το οποίο λέει message text. Το message text είναι αυτό που λέει και η λέξη. Θα το βάλουμε και σε ένα μπουτόν κλειστό, το J3, το οποίο όταν δεν θέλουμε να εμφανίζει κάτι οθόνη, απλά να το πατάμε και να επενεργοποιείται, να μην εμφανίζει κάτι οθόνη. Πατώντας επάνω, θα διαλέξω εδώ να εμφανίζεται στο logo display, δηλαδή στην οθόνη του PLC. Ας πούμε ότι θα κάνουμε ένα παράδειγμα με τον counter, να εμφανίζει το counter. Θα πάρω τον counter, θα διαλέξω το counter, θα τον κάνω insert, θα τον κατεβάσω κάπου εδώ που θέλω μπορώ να το εμφανίσω και θα γράψω εδώ και τη λέξη τεμάχια για να ξέρω τι βλέπω. Κάνοντας το αυτό και τρέχοντας το simulink, θα δω ότι μου εμφανίζει και μία οθόνη που είναι ουσιαστικά η οθόνη του PLC. Κάθε φορά που μετράει ο counter βλέπω εδώ ότι μετράει. Το ίδιο μπορώ να κάνω και με το χρονικό, μπορώ να βάλω ό,τι πληροφορία εγώ θέλω, ότι είναι πατημένο το μανιτάρι stop να το βγάλει κάποιος ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το μηχάνημα ή οτιδήποτε άλλο θέλω. Μπορείτε να παίξετε δηλαδή με οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε με την ίδια διαδικασία που το έβαλα εγώ. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Έως το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.